Παίξε τώρα με 111 ευρώ μπόνους εγγραφής. winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Βλέπει εύκολα κανείς τι έχει ακριβώς συμβεί. Τζονής, ωραία κίνηση. Θα προλάβει ο Ντουγκλάου τελευταία στιγμή. Ο Γκόμεθ μπήκε με δύναμη. Θα περάσει ο Δημητρίου. Τεράστια απόκρουση έξω. Μεγάλη διπλή ευκαιρία για την Ομόνια. Στο δεξί άκρο. Μάλιστα, ο Κοφή είναι στο κέντρο. Μάλιστα. Ο Κοφή που θα δώσει για τον Μικέλ Ντάντζε. Περιμένει ο Ντούρης. Μικέλ Ντάντζε θα κάνει το σουτ καλό. Ο Παναγί θα μαζέψει. Να δίνει ωραία για τον Εγκλέζου που έχει χώρο. Η σέντρα του τελευταίου ο Παναγί πέφτει, μπλοκάρει. Ο Ντούρης ήταν τον Κατελάρη που έχει πάρει περισσότερα μέτρα φόρα και είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Με πολύ δύναμη, πολύ δύσκολη απόκρουση από τον Δημητρίου σε κόρνερ. Βλέπει τον Μαυρία στην άλλη πλευρά του γηπέδου, ξεμαρκάριστο. Ο Εγκλέζου κοντά. Βγάζει μια μπαλιά. Κατελάρης εντός περιοχής στο γύρισμα. Δοκάρι. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για τον Κατελάρη στο παιχνίδι. Αυτή τη φορά στο 29 το παιχνίδι. Και εδώ χάνει μια επίσης πολύ καλή ευκαιρία με τον Φάνο Κατελάρη και ο όμιλος JP Βασιλόπουλος με την υπηρεσία Διεθνών Μεταφορών Courier UPS. Ο Κολοβός έψαξε μια πάσα για τον Ραμίρες. Ο Δημητρίου θα μαζέψει. Ιωάννου. Στρούνα. Τελευταίες στιγμές. 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Η σέντρα που βγαίνει. Ολιγορία από την άμυνα της Ομόνιας. Έρχεται ο Μαυρίας με γυριστή κεφαλιά. Και σε λίγο αρχίζει και το τρίτο σημερινό μάτς. Το Δόξα Ερμής, το οποίο θα το δείτε τηλεοπτικά από Cita Vision. Κοφή. Στεφανέλη. Θα κάνει ένα σουτ. Αψυχολόγητο. Εδώ θα μπορούσε. Δεν μπόρεσε ως να δημιουργήσει κάτι καλό. Η ανόρθωση απλά έχει τη φάση με τον Στεφανέλη, ο οποίος θα το δούμε τώρα εδώ αρκεί. Με τον Στεφανέλη να κρατάει μπάλα. Να βγάζει στον ξεμαρκάριστο Εγκλέζο εντός περιοχής. Οι κόντρες ο Παναγιώτης. Θα πάρουν με τον Ζορντι Γκόμεθ. Τρέχει ο Κολοβός και είναι στην άλλη πλευρά ο Μόντες. Προϋπόθεση για αντεπίδεση για την Ομόνια. Ανεβαίνει και ο Κατελάρης. Με Κολοβό εντός περιοχής να κάνει την κίνηση. Τώρα και το σουτ. Η μπάλα πάνω στον Κοφή. Ο Πράνιτς στη συνέχεια. Ναι, κυπριακό ναι, φιλαθλοκοινό με την παρουσία του σήμερα σε αυτό το τελευταίο ημίωρο. Να δούμε το κόρνερ και να πούμε για την ανόρθωση. Να τα πούμε ναι, σε πολύ λίγο. Κόρνερ που εκτελείται κεφαλιά ευκαιρία με τον Κούσουλο. Και ακόμα και στην αρχική εντεκάδα σήμερα. Εδώ είναι ο Μπουφ. Θα πάρει την μπάλα. Θα δώσει για τον Κοφή. Προϋπόθεση για την ανόρθωση. Χαμηλά ο Παναγί μαζεύει. Θέλει να ξεμαρκαριστεί. Τα καταφέρνει σε πρώτο χρόνο απέναντι στον Μανρίκε. Μπουφ. Κάνει ένα σου δυνατό. Δύσκολο ο Παναγί σε κόρνερ. Απογειώθηκε τον ατοφύλακα της Ομόνιας. Κοφή. Η μπαλιά για τον Κοφή τρέχει. Πρόλαβε. Βγάζει και την σέντρα. Ο Μότα άφησε. Το σούτ από τον Εγκλέζου έξω. Περιμένουμε το σφύριγμα του διαιτή. Τώρα ακούγεται αυτό. Τώρα εκτελεί ο Γκόμεθ, το πάει για απευθείας κεφαλιά, δοκάρι, απίστευτη φάση. Τεράστια ευκαιρία, η μπάλα στο δοκάρι σκάει, μάλλον έξω από τη γραμμή, δεν πέρασε μέσα. Θα το δούμε με το πρώτο διαθέσιμο replay και στη συνέχεια θα απομακρύνουν οι τις ανόρθωσες για να μείνει αυτό το 0-0. Στην ευκαιρία των ευκαιριών θα έλεγα για την Ομόνια στο σημερινό παιχνίδι. Δεν μπόρεσε με την κεφαλιά του να σκοράρει, για να το δούμε. Εδώ ο Κούσουλος, απίστευτη ευκαιρία πραγματικά, με τον τρόπο που πάει να πάρει την κεφαλιά και όλο το χώρο που έχει μπροστά του. Κοιτάξτε εδώ, πάει ο Κούσουλος. Έχω την καλύτερη κουπουνοσελία του διαδικτύου. Winmaster.com.cy. Έμπα τώρα και πιάει το πόλο σου. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.